Έχω ζητήσει και έχει εγγραφεί το θέμα για συζήτηση σήμερα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος όσον αφορά τη δημιουργία της σκόνης, τις διατροφολογικές συνέπειες οι οποίες παρατηρούνται και επιβάρηση γενικά στην υγεία των ανθρώπων. Η μόλυνση επηρεάζει την ατμόσφαιρα, η ποιότητα ζωής των ανθρώπων και γενικά τη διατροφολογική αλυσίδα έχει ανυπολόγιστες συνέπειες στην υγεία, η οποία θα ενταθεί τα επόμενα χρόνια. Τα υδροφόρα στρώματα έχουν εξαντληθεί, η αλμυρότητα της γης έχει πολλαπλασιαστεί και αυτά είναι συνεπία όλων αυτής της αλυσίδας των γεγονότων που αφορά τη μόλυνση και γενικά την ατμόσφαιρα. Ο άνθρωπος είναι αυτός που καταστρέφει τον πλανήτη. Όλοι πρέπει να αφουγκραστούμε και να συνετιστούμε, να θέλουμε να προστατεύσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι θα ακολουθήσουν μετά από εμάς. Δυστυχώς δεν είναι κάτι το οποίο φαίνεται ότι προστατεύουμε τον πλανήτη. Το αντίθετο γίνεται, λειτουργούμε πάντα εις βάρος της ποιότητας της ζωής. Ένα τρανό παράδειγμα είναι τα φουγάρα τα οποία εκπέμπουν, όλα αυτά τα οποία εκπέμπουν, παρόλο το ότι η αρχή ηλεκτρισμού διαβεβαιώνει ότι δεν είναι βλαβερά, όφιλε η αρχή να λάβει εκείνα τα μέτρα, η αρχή ηλεκτρισμού να λάβει όλα εκείνα τα μέτρα τα οποία να προστατεύει την ατμοσφαιρική μόλυνση η οποία υπάρχει. Και με τη σειρά μας όλοι εμείς, δυστυχώς η Κύπρος οδηγείται σε ερήμωση και με μαθηματική ακρίβεια υπολογίζεται ότι σε 50 χρόνια, αλλά με τους ρυθμούς στους οποίους οδηγούμαστε, θα είναι κατά πολύ πιο σύντομο.